Και νομίζω ότι σίγουρα ένας οδηγός ή μάλλον μια ομάδα, ένα δίδυμο αυτό του Στέφανο Θεοχαρόπουλου με τον Γιώργο Κότσαλη έπαιξαν και παίζουν, συνεχίζουν να παίζουν και αυτοί σημαντικό ρόλο στο θέμα της προβολής των ελληνικών αγώνων. Νομίζω τα είπες όλα, εγώ δεν χρειάζεται να προσθέσω κάτι. Το συγκεκριμένο δίδυμο, έμπειρο δίδυμο, από το 2014 είναι μαζί, μοιράζονται το ίδιο αυτοκίνητο. Ο Στέφανος Θεοχαρόπουλος από τη θέση του οδηγού, ο Γιώργος Κότσαλης από τη θέση του συνοδηγού, μίλησαν στην κάμερα της Cosmote TV πριν από την κίνηση του Ολυμπιακού Ράλι και μας είπαν πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Η εμπλοκή του με το μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι αρκετά παλιά. Από μικρό παιδί περίμενε με αγωνία τις ημέρες του Ράλι Ακρόπολης, ώστε να δει από κοντά τα αγωνιστικά αυτοκίνητα να περνούν τέρμα γκάζι, ξεσηκώνοντας τα πλήθη και γεμίζοντας τα ελληνικά βουνά με τις υπέροχες μελωδίες τους. Έχοντας ξεκινήσει στα μέσα της δεκαετίας του 2000 από αγώνες ενιαίων πρωταθλημάτων, ο Στέφανος Θεοχαρόπουλος τα τελευταία χρόνια έχει σημαντική παρουσία στις εντός των συνόρων διοργανώσεις, συμμετέχοντας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Χώματος με συνοδηγό τον Πολύπειρο Γιώργο Κότσαλη. Του συναντήσαμε στο περιθώριο του 40ου Ολυμπιακού Ράλι και μας μίλησαν για τη μεταξύ του συνεργασία, τη λειτουργία της ομάδας τους αλλά και τη γενικότερη προβολή των ελληνικών αγώνων. Θα κάνουμε τους αγώνες του πρωταθλήματος στους 4. Και θα πάμε και σε όσα περισσότερα Dare Games μπορούμε. Η σχέση του οδηγού με τον συνοδηγό του είναι εξόχως σημαντική και μας το επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά το έμπειρο δίδυμο. Είναι το α και το ω. Δεν μπορείς να οδηγήσεις χωρίς τον συνοδηγό και κυρίως, ιδίως μάλλον, σε αγώνες σαν το Ολυμπιακό Ράλι που είναι δύσκολες ειδικές διαδρομές με πάρα πολλές εναλλαγές. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος και να ακούς τον συνοδηγό σου σε κάθε στροφή. Μία στροφή να χάσει από τον συνοδηγό σου μπορεί να σε βγάλει εκτός. Όπως είπε και ο κ. Θεοχαρόπουλος, είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να υπάρχει πολύ καλή χημεία στο πλήρωμα, καλή συνεργασία και να ακούει και ο οδηγός και να συνεργάζεται με τον συνοδηγό για την επίτευξη ενός καλού αποτελέσματος. Η προετοιμασία για έναν αγώνα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Πόσες ημέρες πριν από κάθε αγώνα χρειάζεται ένα πλήρωμα όπως αυτό του Στέφανου Θεοχαρόπουλου και του Γιώργου Κότσαλη, ώστε να προετοιμαστεί κατάλληλα? Είμαστε εδώ από την 5η το πρωί. Έχουμε κάνει αρκετά περάσματα, αλλά πιστεύω ότι αφιερώνοντας λίγο χρόνο στην αρχή για ένα καλό γράψιμο της ειδικής, τα επόμενα μετά έρχονται μόνα τους. Στο φετινό Ολυμπιακό Ράλι, οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν δύσκολες συνθήκες λόγω της λάσπης. Πόσο επηρεάστηκε το πλήρωμα από την κατάσταση των ειδικών διαδρομών? Προβληματίζουν οι καιρικές συνθήκες. Αναλόγως των καιρικών συνθήκων, θα προσαρμόσουμε και το ρυθμό μας και την προσοχή μας στον δρόμο. Άλλωστε, η μάχη που έδωσαν οι μηχανικοί της STH Rally Team με τις λάσπες προκειμένου το Mitsubishi Lancer Evo 9 να είναι έτοιμο πριν από κάθε loop του αγώνα, αποδεικνύει τη σημασία της ομάδας στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Η ομάδα είναι το πιο σημαντικό μέρος. Όσο και αν το γνωρίζει ο κόσμος, το motor sport είναι ένα ομαδικό άθλημα. Ο οδηγός και ο συνοδηγός ίσως κάνουν το λιγότερο κομμάτι, γιατί την ώρα που δεν είμαστε μέσα στις ειδικές, η ομάδα εργάζεται 24 ώρες 24 για να έχει το αυτοκίνητο στα μέτρα μας, για να μπορούμε να επιβιώσουμε στις δύσκολες ειδικές μέσα στο βουνό. Η παρουσία των χορηγών πόσο σημαντική είναι για τη λειτουργία μιας ομάδας? Είναι σημαντική, ναι, βοηθάνε πάρα πολύ και νομίζω ότι αν όλοι μας κάνουμε αυτό που αγαπάμε προϊόν, θα έχουμε και πολλούς περισσότερους χορηγούς στο μέλλον. Ο Στέφανος Θεοχαρόπουλος αναφέρθηκε και στη δυναμική εμπλοκή της Cosmote TV στον ελληνικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Πολύ σημαντικό. Συμβάλαμε όλοι από την Cosmote TV στο να γίνει αυτή η εκπομπή. Πρέπει να αναδειχθεί ο ελληνικός αθλητισμός, μηχανοκίνητος αθλητισμός. Πρέπει να το κάνουμε προϊόν, όπως είπαμε, για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και χορηγούς, ώστε να ανέβει και το επίπεδο του αθλήματος στην Ελλάδα. Και εμείς βεβαίως θα συνεχίσουμε να είμαστε κοντά στους ελληνικούς αγώνες, αλλά κυρίως στους Έλληνες οδηγούς στα ελληνικά πληρώματα.
και στην άσφαλτο και στο χώμα και φυσικά σε όλους τους αγώνες που διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια, δίνοντας μικρόφωνο και κυρίως δείχνοντας τις προσπάθειες των Ελλήνων οδηγών και συνοδηγών.